ήταν ένα πρόσφατο post που πιστεύω ήταν και αφορμή που με κάλεσες. Ναι, αυτή ήταν η αφορμή. Σαφώς έχουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Μιας όμως και το ανέφερες, θέλω να πάμε τώρα στο ζήτημα που σε ταλανίζει. Θέλεις να σου πω για το post δηλαδή. Ναι, παίρνω αυτό, ξεκινήσεις έτσι με. Εντάξει. Τελευταία έφυγε κάποιος, έγραψε ότι εφόρτωσε βασικά την κόρη μου στην πρώην γυναίκα του πρώην μου. Έτσι ήρθαμε πείρα. Δεν μπορέσα να σιωπήσω πάλι. Αλλά να σας πω εγώ γιατί με ενόχλησε. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι μια λεπτομέρεια ή να είναι κάτι αστείο. Αλλά που τη στιγμή που το μωρό μεγαλώνω το μόνη μου ουσιαστικά, δεν έχω αρκετή βοήθεια από την άλλη πλευρά, σχεδόν καθόλου, δεν μπορείς να με ακυρώνεις σαν μάνα και να μην υπάρχω καθόλου στο... να μην υπάρχω καθόλου στο πλάνο και να έρχεσαι να λες ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός έχει 4 παιδιά, τα 3 μεγαλώνουν με την πρώην γυναίκα του και τα 4 μαζί του στην Κύπρο. Που τη στιγμή που είναι εγώ που το μεγαλώνω και να με ακυρώνεις και να πιάνει τα εύσημα ένας άνθρωπος που στον κόσμο του, ας πούμε. Έχεις πάρει τηλέφωνο τον δημοσιογράφο που έχει γράψει το συγκεκριμένο άρθρο? Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος δεν με πήρε ούτε έναν τηλέφωνο να απολογηθεί. Ούτε είδα να κατεβάσουν το άρθρο, ούτε ευκήκαν να το διορθώσουν. Περιμένεις δηλαδή την απολογία του δημοσιογράφου? Ναι, θα το εκτιμούσα. Μετά από τον χωρισμό σου από τον Κρίστοφερ, πώς είναι η μεταξύ σας σχέση? Εντάξει, προσπαθούμε να κρατούμε τις ισορροπίες για το μωρό. Ως και ναι. Ποια είναι η σχέση που έχει με τη Γρηγορία? Εντάξει, έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, οπότε... μπαίνει σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα το μωρό. Για μένα όμως δεν ισχύει τούτο. Για μένα μπαίνει σε πρώτη μοίρα το μωρό και μετά όλα τα άλλα. Τον έχεις πάρει τηλέφωνο να λύσετε κάποια ζητήματα? Δεν έχω πλέον τίποτα άλλο να πω. Ξέρεις, μερικές φορές, εντάξει, είναι καλά να... ναι, καλά να μιλούμε, είναι καλά να σιωπούμε. Άμα βλέπεις ότι κάποια πράγματα συζητάς τα μια, συζητάς τα δύο, συζητάς τα πέντε, συζητάς τα δέκα και δεν βρίσκεις ανταπόκριση, τι άλλο να κάνεις? Άρα το ενδεχόμενο επανασύνθεσης μένει στο κενό. Κοίτα, ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ μιλάς ποτέ. Εντάξει, εννοείται αγαπώ το Chris, γιατί είναι ο παπάς της κόρης μου, γιατί είναι ο Chris, αποδέχτηκα τον έτσι όπως είναι. Αλλά είναι πιο πολλά κοινά που μας χωρίζουν παρά κοινά που μας ενώνουν. Υπήρχε έτσι κάτι στις αρχές, στα πρώιμα στάδια της σχέσης σας, που να σκεφτώσουν ότι μεταγενέστερα, εάν ήσασταν σε σχέση, θα το άλλαζε σε εκείνον? Ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να αλλάξω ή να πιστέψω ότι αλλάζει ένας άνθρωπος. Αλλά ήμουν με την εντύπωση ότι επειδή περνάμε αρκετά χρόνια ο Chris, ήμουν με την εντύπωση ότι κάποια στιγμή είναι να βαρεθεί και εντάξει, ως πόσο είναι να... γιατί είναι ένας άνθρωπος που του αρέσκει να φκένει, να γυρίζει, να... και είπα εντάξει, είμαι με έναν όριμο σε ηλικία άντρα πλέον, νομίζω να οριμάσει και στο μυαλό κάποια φάση. Αλλά εντάξει, τελικά συμβαίνει σε όλους μάλλον. Πάντως, στη συνέντευξή σου έχεις πει ότι επειδή είσαι με τον Κρίστοφερ Γκρέκο, αυτό σου έχει κοστίσει διάφορες τηλεοπτικές δουλειές και εσύ θα ήθελες να βρισκόσουν στα τηλεοπτικά δρόμενα. Γενικώς θα προτιμούσα να δουλεύω παραπάνω, αλλά ένας από τους λόγους που δεν το κάνω είναι γιατί έχω την ευθύνη του μωρού αποκλειστικά. Πώς είναι η καθημερινότητά σας? Τρέξιμο. Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει στο μεγάλωμα της Γρηγορίας? Έναν υπερκινητικό μωρό δεν είναι ότι πιο εύκολο. Θέλει συνέχεια ανεπίβλεψη. Δεν βάζει το κακό μπροστά. Είναι και ρυψοκίνδυνη. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Να κλείσω το θέμα εδώ. Θεωρείς ότι η αγνότητα που είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σου για κάποιους θεωρείται αφέλεια? Αφέλεια. Ναι, μπορεί να είμαι και αφελής.